Αλλά τώρα εσείς από ένα βίντεο μου στο YouTube channel μου, η Facebook page μου, η Instagram profile μου, ανάλογα με το που είσαι συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη μαζί μου. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορείς να χτίσεις πολλαπλές πηγές εισοδημάτων, σαν να δουλεύεις τη δουλειά σου, την επιχείρηση σου ή σε αυτό το βίντεο. Τώρα, για πολλαπλές πηγές εισοδημάτων, είχαμε μιλήσει σε ένα προηγούμενο βίντεο σου, αν δεν το έχεις δει, πηγαίνε στο YouTube channel μου για να το παρακολουθήσεις. Και σήμερα θα συζητήσουμε τους πιο κλασσικούς τρόπους με τους οποίους κάποιος σήμερα μπορεί να παράξει λεφτά παράλληλα με τη δουλειά του. Έχω πρώτα τον τρόπο του ακινήτων, που είναι από τους πιο διάσημους και κερδοφόρους τρόπους, όπου το average return, το οποίο το average κέρδος το οποίο μπορεί να δώσουν τα ακινήτα κάθε χρόνο είναι ενώ 5-10% max. Το 10% είναι λίγο ουτοπία για Ελλάδα και Κύπρο. Αλλά ας πιστεύω με θεωρητικούς αριθμούς βάσει της Google, okay, και αυτό το μήνυμα κεφάλαιο για να ασχοληθείς με ακίνητα είναι 80.000 εάν θα πάρεις ένα σπίτι λίγο παγιό και το κάνεις ανακαίνιση. Τώρα, μια τέτοια επένδυση σε ακίνητα τις πιο πολλές φορές θα είναι κερδοφόρα. Υπάρχει πάντα το ρίσκο, εννοείται όταν μιλούμε για επενδύσεις ή trading, πάντα υπάρχει ρίσκο, εννοείται. Τίποτα δεν είναι εγκείμενο, αλλά τα ακίνητα με το πέρασμα των δεκαετιών ήταν ο τρόπος επενδύσης όπου πιο πολλοί άνθρωποι στηρίζονταν. Μετά έχουμε τον τρόπο που είναι η τράπεζα, δηλαδή το να έχεις λεφτά μέσα στην τράπεζα, που αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί κόσμοι ακόμα εξαρτάται, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι πως εγώ μου πέρασε τόση τράπεζα 1%, 2%, τις πιο όλες φορές πέρασε τόση και ένα 0,5% εμπόδιο. Και τώρα αυτά μιλούμε τον χρόνο. Okay. Αυτά τα κέρδη είναι τον χρόνο. Είδαν και η τράπεζα, μιλούμε για 1% με 2% τον χρόνο. Τώρα, το μήνυμα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να κάνει κάποιος να ξεκινήσει να σε μια τράπεζα που είναι 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ και το καθεξής. Και μετά έχουμε το Forex Trading, όπου θεωρείται μία από τις πιο κερδοφόρες και ρίσκοι πράγματα τρόπους επενδύσεων, αν δεν έχεις ιδέα τι κάνεις. Και μετά έχουμε τις επενδύσεις. Τώρα, επενδύσεις, επειδή υπάρχουν διάφορα είδη επενδύσεων από κρυπτονομίσματα, bonds, μετοχές, μέταλλα, χρυσός πετρέλαιο και το καθεξής, ένα average return όπου μπορεί να πάρεις με τις επενδύσεις ανά χρόνο είναι ένα 20% των χρόνων. Τώρα, εννοείται όσο πιο μεγάλο το κεφάλαιο σου είναι, όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό. Γιατί σε κάποια φάση ένα επενδυτή που μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια, δεν θα θέλει ένα return. Και τα 5 εκατομμύρια είναι όλο το capital, το κεφάλαιο του, δεν θα θέλει ένα return 20% στα 5 εκατομμύρια. Και με ένα 5% το χρόνο θα είναι ευχαριστημένο. Γι' αυτό το λόγο και η πιο πολύ πηγαίνει και ασχολείται με τα κίνητα. Αλλά αν έρθει και δούμε λίγο το Forex Trading, στο τέλο τη ημέρα, με το Forex Trading μπορείς να έχεις ένα return του μεγέθους 5% το μήνα. Που εδώ είναι που ξεκινά να γίνεται interesting, πολύ που λένε καλά ρε Γεώργο, γιατί ασχολείς με Forex Trading ή γενικά με Trading, γιατί μπορεί να είναι μετοχές Trading, μπορεί να είναι μεταλλά, πετρέλαιο και το αφήξεις. Γιατί δεν ασχολείς με τίποτα περισσότερο. Αυτό που μπορεί να καταλάβουμε είναι πως στο τέλος της ημέρας, ναι, είμαι στη διαδικασία να ασχοληθώ με ακίνητα, ναι, ασχολούμαι με επενδύσεις, αλλά το νέο, η κυρία πηγή εισοδημάτων μου ή το Forex λόγω ότι μπορεί να σου δώσει, αν έχεις τη σωστή γνώση και εμπειρία, μπορείς να μειώσεις το ρίσκο σου κατά πολύ και να αυξήσεις τα κέρδη για τη σκέψη σου. 5-12, okay, είναι το κέρδο το οποίο κάνεις ανά χρόνο, συγκρίνεται με το 20% επενδύσεις, το 1% το οποίο μπορεί να σου δώσει η τράπεζα ή το 5% το οποίο μπορεί να σου δώσει τα ακίνητα. Δεν συγκρίνεται με κέρδος το οποίο κάνεις σε ένα χρόνο στο Forex, στα ακίνητα που θέλεις 6 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Με ένα κέρδος το οποίο κάνεις το χρόνο στο Forex, θα θέλεις ξανά 6 χρόνια να είσαι επενδύσεις. Θα θέλεις 60-90 χρόνια με την τράπεζα σου. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχω αφοσιώσει τον εαυτό μου στο να ασχοληθώ με Forex και να διαβάσω το μήνυμα. Λόγω του ότι δεν είναι τόσο περίπλοκο όπως οι πιο πολλοί άνθρωποι νομίζουν, επειδή απλά έχουν επηρεαστεί από την κοινωνία και τους λέει ο άλλος έχει συμφέροντα για να δουλεύει έτσι. Αυτοί οι αριθμοί
είναι βάση του Google. Εννοείται ότι αν κάνει τη δική σου ανάλυση πάνω κάτω μπορεί να ενδιαφέρουν, τη δική σου αναζήτηση μπορεί πάνω κάτω να ενδιαφέρουν, αλλά μέσω όρων αυτά είναι τα λεπτά που παίρνει. Και αυτό είναι και ο λόγο που ασχολούμαι με το Forex Trading. So, κατά την άποψή μου, ζούμε το 2020. Τουλάχιστον για τη δεκαετία 2020-2030, αν έχει να επιλέξει με το που να χτίσει έξτρα πηγή σου χρημάτων, η καλύτερη σου λύση είναι το Forex. Ξανά, δεν είμαι οικονομικό σύμβουλο, είμαι απλά επαγγελματία Forex Trader και καθηγητή. Δεν είναι κάτι κείμενο αρχιρισκών, αναφέρω στη συνεδρίαση στην καθοδήγηση και μέτωση και εκπαίδευση. Μπορεί να μιλήσει αυτήν την ιστορία και να χτίσει από μια έξτρα πηγή σου χρημάτων για να γίνει την οικογένειά σου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να πειράσει πάλι, ελπίζω να πειράσει κάποιες ιδέες και ανυπομονώ πάρα πολύ να τα δούμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια και να σας μαζί σου.